εμπορογραφία μας δημιουργήθηκε το 1972 από τον πατέρα μου. Αυτή τη δουλειά την έμαθα κοντά του. Στην αρχή ξεκίνησα, όπως αντιλαμβάνεστε, βοηθητικά και μετά σιγά σιγά εξελίχθηκα και σε κόφτηση. Ο πατέρας μίξερ και έκοβε με την περιβόητη γεωμετρία του Μίλλερ, που είναι ο παραδοσιακός τρόπος. Σε ένα πατρόν σχεδιάζει το σωματότυπο του πελάτη και δημιουργείται το ρούχο. Η δουλειά αυτή κάποια στιγμή άρχισε και έφθινε. Ο πατέρας μου αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος ο περισσότερος στρέφεται στο έτοιμο. Παντρέψαμε το έτοιμο και την παραγγελιογραφή. Εμείς έχει τύχει σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε παντρέψει τρεις γενιές. Γνωρίζουν τη δουλειά μας. Πολλοί γνωρίζουν και από τους δικούς τους γονείς τον πατέρα μου και έρχονται και μου λένε ότι ο πατέρας σου μας είχε ράψει στον πατέρα μου και έρχομαι κι εγώ να δω τη δουλειά τη δική σας που ενδιαφέρομαι για κάποιο ρούχο το οποίο να είναι πάνω στα μέτρα μου ακριβώς. Πλέον τα υφάσματα είναι εισαγωγής. Το μάλινο το ρούχο, όπως αντιλαμβανόμαστε, αναπνέει στο σώμα, κρατάει μια φρεσκάδα, μια ζωτικότητα, την οποία δεν μπορεί να την έχει ένα ρούχο που είναι σε έτοιμο, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι συνθετικά. Ναι, μεν τα έτοιμα βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ υψηλή ποιότητα ραφής. Τα πατρόν είναι αρκετά καλά σε πολλές περιπτώσεις και εξαρτάται πλέον και από τον τεχνίτη που θα κάτσει να παρουσιάσει είτε μια παραγωγή σειρά ετοίμου ενδύματος. Και μετά πάμε στο επιμέτρο που είναι ο παραγγελιοράφτης, ο παραδοσιακός παραγγελιοράφτης που θα δουλέψει με την δαχτυλήθρα και τη βελόνα. Ο πελάτης μας όταν θα έρθει στο εμπορογραφείο μας για να ράψει ένα κουστούμι, θα πάρουμε τα μέτρα, παρατηρώντας με πολύ προσοχή τις λεπτομέρειες, γιατί εκεί είναι όλο το μυστικό. Και αφού σημειώσουμε τα μέτρα, βγάζουμε το στάμπο, το πατρόν που λέμε, στο σωματότυπο του πελάτη. Στρώνουμε το ύφασμα επάνω στον πάγκο μας και αρχίζουμε πλέον και κάνουμε τη σχεδίαση. Η πρώτη πρόβα είναι ένας σκελετός του κουστούμιου. Δεν έχει ούτε μανίκια, ούτε γιακά, σχεδόν τίποτα. Κάνοντας λοιπόν την πρώτη πρόβα που είναι πολύ βασική, θα κάνει τις επιδιορθώσεις και θα προχωρήσει μετά το ρούχο στο στάδιο της δεύτερης πρόβας. Η δεύτερη πρόβα είναι πλέον ολοκληρωμένο το ρούχο. Έχει το κολάρο του, έχει τα μανίκια του, τρυπωμένα μεν όλα αυτά, διότι αν χρειαστεί να επέμβουμε πάλι, να μην έχουμε ράβε ξύλωνε. Όταν λοιπόν γίνει η δεύτερη πρόβα, το ρούχο αρχίζει και ξετρυπώνεται και οδηγείται πλέον στην πρέσα, που θα γίνει κουμπί κουμπότρυπα και η πρέσα να το σιδερώσει, να παραλάβει το ρούχο του ο πελάτης μας σιδερωμένο και έτσι όπως ακριβώς το παράγει. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί στο τέλος μιας παραγγελίας ενδύματος, ένα ολοκληρωμένο κουστούμι, είναι το χαμόγελο του πελάτη, ο οποίος φεύγει ικανοποιημένος, διότι πήρε αυτό το οποίο ζήτησε, με όλες τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες που καλύψαμε οποιαδήποτε ανάγκη του, και το αποτέλεσμα τον εκάνει και φεύγει περιχαρής. Και σαν απόδειξη των όσων λέμε, όπως προανέφερα, έχουμε ράψει πολλούς, τρεις γενιές ανθρώπων, τον παππού, τον πατέρα και τον γιο.